Μπάτε σκύλι, αλέστε. Αθήνα 984 FM Stereo. Sky 104 FM Stereo. Αριστερά στα FM. Αντένα FM Stereo. Ο σταθμός της Αβ... Μια επισκόπηση στα Ριτζιάννα. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Άσε κάτω τον τηλεφωνήτρια. Άσε τον φίλο κάτω. Βρωμόσκυλα. Κάτσε κάτω, ρε. Πω, τα σκυλά σαλιονού της ραδιοφωνίας. Είναι πεινασμένα γιατί ετοιμάζονται να μεταδώσουν τα αποτελέσματα. Αλλά τους έχει πάρει τη δόξα, η τηλεόραση. Η τηλεόραση τα βλέπω. Θα ακούμε και λίγο ραδιόφωνο βέβαια, γιατί μπορεί να. Δηλαδή, ας πούμε, τον Αντένα θα βγαίνει μια Δημοκρατία, στην Αυριανή θα βγαίνει το Πασό. Κατάλαβα τι ακούς, κατάλαβε. Παναγιώ, κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, κάνω ματάκα και επιτόπου την Ερτζιανότσαρκα, την καθιερωμένη τη Σαββατιάτικη. Έτσι σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε 984. 984. Δεν τον ακούω όμως, βάλε να ακούω. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει. Βάζουμε Καλατζίδη. Έχουν άσχημα προστήματα για την αυτοδυναμία και θεωρήσαν φυλακισμούς. Όμως δεν έχω. Με έφταξες έτσι. Βάλτα τίντα, τίντα, όλα με τα αυτιά μου. Να πεθάνει για τράκους. Έλα. Κάνε και κάνε ένα καλό μας. Ξύλο στο Σύνταγμα να πούμε και κάπως ησυχάσανε και οι τουρίστες, γιατί έχουμε καλό κόσμο στο Μεγάλη Βρετάνια. Πώς θα κατέχει και η μοίρα μας. Ούτε κι εσύ ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Άρα νεκροφιλίες. Μεγάλε στελάρα. Μες στην ψυχή μας πάντα να μου. Για να βγάλω τα φέρετρα. Πού είναι ο συνάδελφος. Να περιμένουμε λίγο να ακούσουμε τον συνάδελφο. Ακριβώς μια ημέρα της υγείας σήμερα. Ορίστε. Ότι μεταμόσχευση καρδιά στον τόπο μας. Μάλιστα. Και εμείς να μείνουμε στην πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως για να την ξοδεύουμε. Τηλεοράκια είναι ο συνάδελφος. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που δόθηκε προχθές στην δημοσιότητα, πρώτη αιτία θανάτου είναι το κάπνισμα. Πρόκειται να πεθάνουν, λένε οι ειδικοί, τα επόμενα 25 χρόνια μισό δισεκατομμύρια. Καπνιστές, αν είναι δυνατόν. Κατά εξαιρέσεις το αγγλικό ναυαρχείο που το απαγόρευε. Το Αυγή το 1871. Αυγή 8 Δεκεμβρίου 1871. Εξωτερικά. Καλή, πού το αγγλικό ναυαρχείο απηγόρευσε το καπνίζιν εις όλους επί των αγγλικών πλοίων δοκίμους και υποξηματικούς που συμπληρώσατε στο 18ο έτος της ηλικίας του. Κάτος μου γρήγορα, δεν προλάβουμε. Βάλε μου την Αυριανή. 99, τόσο. Βρες τη μου σε παρακαλώ, ψάξε. Έλα. Κάνε υπομονή ακροατή μου, είναι δύσκολο να την πιάσει. Για κουμάκι είναι παράστα εκεί, παντζίδε. Του Πασόκ πάνω από το σώμα του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συγγενείς του κατήγγειλαν τον Μητσοτάκη για την. Συνεχίζουμε με μικροφιλίες όπως βλέπετε. Έχουμε πέσει στους νεκρούς του Ηρακλείου. Μάλιστα. Όμως εδώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός. Στο πνεύμα της μεγάλης εβδομάδας, τις τελευταίες μέρες, θα απαντήσει με το σύνθημα «Ένας στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα». Αυτό είναι το σύνθημα που αντιστοιχεί, κατά την άποψή μου, σε ολόκληρη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Και δεν μιλάμε βέβαια για έναν ένοπλο αγώνα. Μιλάμε για έναν αγώνα ειρηνικό, για έναν αγώνα για την νίκη των δημοκρατικών και βουλευτικών. Μιλάμε για την νίκη του Πασόκ. Μιλάμε για έναν αγώνα με το χαμόγελο στα χέρια και με το γαρίφαλο στο χέρι. Αυτό είναι ο αγώνα. Που οπλίζουν χέρια δολοφόνων και σκοτώνουν και τραυματίζουν δημοκρατικούς πολίτες. Βαγγελιά στο στόμα σου να μην είσαι μεγάλος. Για να δούμε τραγούδι, βάλαμε και θα πάμε παρακάτω.
το λιμάνι ακούω. Έλα. Μπακαλάκος, έμπαινε μεγάλε Θωμά. Θα τα ακούσουμε όλο λοιπόν. Σάρα αργοτιά, αγροτιά. Έχει χαθεί ο Μπακαλάκος εδώ. Αυριανή πρέπει να ακούμε για να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Από όμορφια. Αυτά θέλει βίντεο κλιπ, θέλει εικόνα να πούμε. Άλλαξε μου. Πήγαινε μου στο Sky. Sky. Για να δούμε τι. 100,4. Επιμένω να τη σου βάλω. Αχ, ρε παιδιά. Και εδώ βράζει Ελλάδα να με μου βάζει σούγκαρ, σούγκαρ να μου. I can help myself. One of four tops. 1965 από το Line Out για τον Sky 100,4 χαμηστέριο. Από τις 9 και μετά έχουμε ολοκένουργια τραγούδια κατευθείαν από το Λονδίνο, κυριολεκτικά. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνω το Λονδίνο γιατί δεν έχουμε εμείς. Σε όλα τα κλαμπ αυτή τη στιγμή εκεί και πέρα από αυτό για τους φίλους των Πασαντίνα, αν τους θυμάστε από το Line Out. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το νέο τους κομμάτι που θα κυκλοφορήσει σε κάποιες μέρες. Μουσική καλή πάντα από το Line Out. Ας ακούσουμε Easy, γενικά ο εύκολος τέτοιος, πολλές ευκολίες. Βάλε μου να ακούσω τώρα τον Αντένα, να δούμε. Γεια σου, Γάννα μου. Είσαι καλά. Καλά είναι η κοπέλα. Είσαι απόψε. Δεν θα καλά, μπορεί να είναι κάποιος που ακούει. Μια βοτήλα, ένα ποτό. Πάρα πολύ ωραία, σου έχω να περάσεις ήδη καλά. Σε ποια κατηγορία θα σου πω. Έχουμε παρεμβολές στον Αντένα. Να παρακαλέσω τον συνάδελφο της ΚΙΠ που μας ακούει. Λοιπόν, έχει κάνει λάθος το σταθμό. Είχε παραμείνει στο νούμερο 1 του 20 της IFPI για 11 εβδομάδες με το γνωστό άλμπουμ «Μιλάς και δεν έβγαλες». Ναι. IFPI. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Θέλεις λίγο χρόνο διάθεσης για να σκεφτείς. Όχι, δεν είναι μια εβδομάδα λιγότερη. Να σε βοηθήσω. Έχω παντούν οι φωνές της εκπομπής. Ναι. Αχ, αλήθεια μου. Λοιπόν, και για να είπα αλήθεια, επομένως έχεις κερδίσει άλλα. Είναι φοβερό παιχνίδι για αυτό, πρέπει να το πιάσεις από την αρχή όμως για να καταλάβεις. Βάλε μου το Flash 961. 96,1. Είναι δύσκολο. Γιώργου Ρωμανιού. Ω, Ψαριανός. Συμμαθητής μου. Ελπίζω να μας ακούει ο Γιώργος Ρωμανός από τη βίλα του στη Ραφίνα. Έλα, σας ακούμε κι εμείς εδώ. Και επί τη ευκαιρία να σας πούμε ότι μια ακροάτρια μας είπε ότι ο Σαββόπουλος δεν είναι ποιητής, ο άνθρωπος απλά θέλει να τα οικονομάει. Ας πάει, λέει, καλή κυρία Ιφηγένεια, η άλλη ακροάτρια που τηλεφώνησε, να δει τη βίλα του. Καλά, μην μεταφέρεις. Το πύλιο, η βίλα του. Η κυρία Σούλα που μας τηλεφώνησε. Καλά, δεν τρέπεστε. Καλά, οι χασάπητες που έχουν μίλησει και καλά κάνουνε. Γιατί μεταφέρεις τις πληροφορίες, κύριε Ψαριανέ. Αχ. Να σε δω αύριο στο εκλογικό τμήμα του Αχαΐα, στο ψηφίσεις. Ωραίο τραγούδι του Γιώργου Ρωμανού. Δεν μου κάνει αλλάζει άλογα. Να. Πόσες φορές έχεις βάλει ρεγόρι με αυτό. Άλλαξε ρεπερτόριο. Φάλε μου τώρα λιγάκι μακριά, αριστερά. Τέρμα αριστερά πήγαινε τόσο πάει. Πώς θα γελιάσουν, μάλλον. Αριστερά στα FM ακούμε. Ωραίο το τραγουδάκι, αλλά μάλλον πρέπει να το πάρουμε γιατί ο δίσκος κάποιο πρόβλημα έχει. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι σε αυτές τις εκλογές, από ό,τι τουλάχιστον έπεσε στην αντίληψή μου, η Αλίκη Βουλιουκλάκη δεν δήλωσε τις προτιμήσεις της για το ποιο κόμμα πρέπει να ψηφιστεί. Αυτό βγαίνει κανένα. Είναι σειρά του συνασπισμού για την ίδια. Μια ερώτηση κάνω, γιατί από τα άλλα δύο έχει περάσει παλιότερα. Να κατέβασε χαμηλά η Αλίκη μας. Μα τι είναι αυτά που λέει. Αύριο που είναι Κυριακή των εκλογών, είναι ωραία μέρα. Οπότε κάντε και καμιά βόλτα να βρέξει η κορίτσι μου. Ωραία που είναι Κυριακή κλπ. Κλπ. Στο τραγουδάκι που ακολουθεί. Με ποια στη φωνή λέτε. Αλίκη. Να ακούσουμε και λίγο Αλίκη από τον Βούριο Ήχο μέσω του 902 στα Σταθμό. Καλά που υπάρχει και ο 902. Θα ακούμε και ένα τραγουδάκι στο κοντή σου. Έλα! Έλα η αριστερή ενωμένη. Μα να ήταν πιο μεγάλη.